Ας περάσουμε σε μια πρωτότυπη ιδέα που θέτει σε εφαρμογή το Μουσείο του Ελαιτροβίου Βρανά στη Λέσβο, προκειμένου να εξασφαλίσει ειδικούς του πόρους και να συνεχίσει να λειτουργεί. Σε συνεργασία λοιπόν με ιδιωτικές επιχειρήσεις, παράγει το δικό του ελαιόλαδο, από τις πωλήσεις του οποίου θα αυτοχρηματοδοτείται. Το ελαιοτριβείο Βρανά στον Παπάδο της Λέσβου, το παλαιότερο ατμοκίνητο ελαιοτριβείο του Αιγαίου που κτίστηκε το 1887 από τον παππού του Οδυσσέα Λύπη και πλέον λειτουργεί ως θεματικό μουσείο, βγαίνει ξανά στο προσκήνιο ως προσβευτής του ελαιολάδου της Λέσβου στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Η πρωτοποριακή συνεργασία του Μουσείου Βρανά με εταιρεία τροφίμων και τοπικό ελαιοτριβείο δημιούργησαν μια νέα ετικέτα εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου με στόχο το μουσείο να αυτοχρηματοδοτείται από τα έσοδα των πωλήσεων. Ο πολιτισμός για να ζήσει έχει ανάγκη από πόρους. Είναι σημαντικό το ότι μια επιχείρηση θέλει να συνεργαστεί ακριβώς για να αναδείξει αυτό τον μύθο των ελαιώνων της Λέσβου. Εν καιρό κρίσης, η δυσκολία εξέβρεσης πόρων για τη λειτουργία του μουσείου, αντί να οδηγεί στο μαρασμό και στο κλεισιμό του, έγινε αφορμή για ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο. Αξιοποιώντας τη μακραίωνη ελαιοκομική παράδοση της Λέσβου, οι άνθρωποι του μουσείου προσδοκούν όχι μόνο να προσελκύσουν επισκέπτες μέσω του προϊόντος του, αλλά και να εξασφαλίσουν ικανό μερίδιο στην αγορά ελαιολάδου, ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης. Σε μια εποχή που διεθνώς οι marketeers ψάχνουν να βρούνε μύθο για τα προϊόντα τους. Ο μύθος για αυτό το υπέροχο ελληνικό προϊόν, το ελαιόλαδο, υπάρχει. Η παλιά ιστορία παντρεύεται με ένα καινούριο προϊόν, ένα μοναδικό καινούριο προϊόν, το οποίο θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Το σχέδιο δράσης του Μουσείου Βρανά προβάλλεται από τους εμπνευστές του ως παράδειγμα νέας επιχειρηματικότητας που ανακαλύπτει καινοτόμες λύσεις βασιζόμενες σε ίδια μέσα.